Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Μουσικό Πολύτροπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τους πολιτιστικούς λόγους Ροδιανής και Ανής, διοργάνωσαν το Σάββατο το βράδυ μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο Τραγούδια και Χορή από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε σκηνοθετική επιμέλεια και μουσική διδασκαλία του Γιάννη Καϊμάκη. Το Μουσικό Πολύτροπο είναι ένα σύνολο φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου που δημιουργήθηκε το 1994 από τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Γιάννη Καϊμάκη και ενδιαφέρεται να μεταφέρει σε πράξη τις θεωρητικές γνώσεις των μαθημάτων. Προσπαθεί να βιώσει την ελληνική δημοτική παράδοση και να τη διαδώσει. Για το Δήμο είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτό το πράγμα. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο τόπος μας είναι πολύ πλούσιος τόσο σε έθιμα, όσο και σε παραδόσεις, σε λατρευτικές εκδηλώσεις. Καθήκον των τοπικών φορέων είναι να φροντίσουν αυτόν τον πλούτο να τον αναδείξουν όσο γίνεται περισσότερο, να τον προβάλλουν και κυρίως να περάσει και να γίνει βίωμα και στις νεότερες γενιές. Το Μουσικό Πολύτροπο δεν αποδίδει τα τραγούδια στατικά, αλλά τα παρουσιάζει σε σκηνική μορφή. Η προσπάθειά τους έχει χαρακτήρα ερευνητικό, μουσικοπαιδαγωγικό και καλλιτεχνικό. Προηγείται η συλλογή δημοτικών τραγουδιών από αυθεντικούς εκτελεστές με ηχογραφήσεις που γίνονται επί τόπου από μέλη του Μουσικού Πολύτροπου με την εποπτεία του Γιάννη Καϊμάκη. Το σχήμα εμφανίστηκε σε πολλές πόλεις της Ελλάδος σε περιοδίες ή μεμονωμένες παραστάσεις. Περιόδευσε σε Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία.